Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Οφιανός από την Λαϊκή Συσπήρωση για το Δήμο της Αθήνας αλλά και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε Οφιανέ. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία στο Δήμο καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και στην περιφέρεια. Και στην περιφέρεια βέβαια. Λοιπόν, νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος μας είπε ότι πρέπει να πάει ο Κοντζιάς στην Επιτροπή να δώσει απαντήσεις, η επιστολή που έστειλε στον κύριο Τσίπρα να βγει στη δημοσιότητα κτλ. Η θέση του ΚΚΕ. Νομίζω με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο ο Θανάσης Παφίλης στην Επιτροπή. Την παρέμβασή του στην Επιτροπή έβαλε την ουσία της αντιπαράθεσης για μας. Ουσιαστικά όλοι αυτοί που στηρίζουν την ατοϊκή προοπτική της Φύρων που καταλήγεται, διαμορφώνεται και υπογράφεται με αυτή τη συμφωνία ουσιαστικά τσακώνονται για δευτερεύοντα ζητήματα, για διαδικαστικά ζητήματα γιατί θεωρούμε ότι το κύριο, το μείζον σε αυτή τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είναι ότι έγινε κυριολεκτικά κατ' επιταγή με σχεδιασμό, με fast track διαδικασίες, με την άμεση πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μέρκελ, με αλλεπάλληλες επισκέψεις στη Φύρομ και στην Ελλάδα, γιατί ο στόχος τους είναι να βάλουν τη Φύρομ στο ΝΑΤΟ άμεσα και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση θα ήταν, η απάντηση κύριε Σοφιανέ θα ήταν ότι αν ακολουθήσουμε το χρήμα θα βρούμε και τις απαντήσεις. Αν ψάξουμε και δούμε ποιοι στηρίζουν και ποιοι οργάνωσαν από πλευράς των εταίρων μας, των εταίρων τους, δεν είναι δική μας εταίροι, όλη αυτή τη διαδικασία που κατέληξε στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, στις πρέσπες, θα δούμε πραγματικά ποιος κερδίζει από αυτή τη διαδικασία, ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί αυτή η συμφωνία και φυσικά αυτά δεν είναι τα συμφέροντα ούτε του ελληνικού, ούτε του λαού της γειτονικής δημοκρατίας. Να πούμε βέβαια ότι το ΚΚΕ ήταν και το πρώτο κόμμα που διαμαρτυρήθηκε και έβαλε και ανοιχτά τον κίνδυνο κάτι χειρότερο εκεί πέρα, έτσι, και ενδεχόμενο πόλεμο. Το κόμμα από το 1992, μόνο απέναντι σε όλους τους άλλους, ανέδειξε από τη μια το ρόλο των υπεριαλιστών στο Μακελιό που οδήγησε στη διάλυση και στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, από εκεί προέκυψε το πρόβλημα, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Από την πρώτη στιγμή, από τότε που γινόταν τα συλλαλητήρια, θυμάστε που όλοι πήγαιναν, ναι, και οι Σιριζέοι, η πρόγονη μάλλον των σημερινών ΣΥΡΙΖΕΗ, ο συνασπισμός, έλεγε ότι μπορούμε να δεχτούμε μια σύνθετη ονομασία, με αλλαγές όμως, με εμπόδιο σε αλυτρωτισμούς και από την πλευρά της Ελλάδας, γιατί υπάρχουν αλυτρωτισμοί και στη δική μας πατρίδα και στα πλαίσια αυτά φυσικά, με βάση αυτή τη θέση, τοποθετήθηκε από την αρχή και σε αυτή την ατοϊκής έμπνευσης και κοπιάς συμφωνία των πρεσπών από πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες, από τότε θυμάστε που διέρεαν πληροφορίες ότι επίκειται συζήτηση, συμφωνία, συναντήσεις με ορίζοντα τον Ιούλιο που ήταν και ορίζοντας για την διαδικασία ένταξης της Φύρου. Δεν θα έπρεπε όμως να λυθεί και κάποτε αυτό το θέμα. Όσο περνάει ο καιρός, η Ελλάδα, 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη Μακεδονία, όσο Μακεδονία, τα Σκόπια ως Μακεδονία. Βεβαίως έπρεπε να λυθεί το πρόβλημα και εμείς από το 1992 σας ξαναλέω από ποιες θέσεις αρχής σταθήκαμε απέναντι στο πρόβλημα με τη γειτονική δημοκρατία, όμως αυτή τη στιγμή όλη αυτή η διαδικασία δεν έγινε για να λυθεί το πρόβλημα, είναι αυτό που κρύβουν οι αρνητές της συνθήκης των πρεσπών από θέσεις εθνικιστικές, έγινε για να ενταχθεί η δημοκρατία στο ΝΑΤΟ. Και αυτό το σημείο αποτυπώνεται στο άρθρο 2 αυτής της συμφωνίας, γιατί για το συγκεκριμένο άρθρο που είναι και η καρδιά αυτής της συμφωνίας δεν μιλά ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε όλοι οι άλλοι οι υπερπατριώτες. Αυτό βάζει τη σφραγίδα αυτής της συμφωνίας και αυτό αποτελεί και τους κινδύνους, γιατί δεν είναι παράγοντα σταθεροποίηση στα Βαλκάνια η ένταξη μιας χώρας στο ΝΑΤΟ. Εμείς ξέρετε παλεύουμε για την αποχώρηση της χώρας μας, της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ. Αλλά είδαμε ότι και με την περίπτωση της Αλβανίας πως οι αλυτρωτισμοί και τα σχέδια για Μεγάλη Αλβανία γίνονται την ώρα που η Αλβανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και φυσικά πως η φίλη και σύμμαχος Τουρκία αμφισβητεί με τις πλάτες του ΝΑΤΟ κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο. Το επιχείρημα όμως είναι ότι εμείς θα είμαστε οι πρωταγωνιστές ως χώρα στα Βαλκάνια.
με τους οδικούς άξονες, με όλα αυτά, και θα ωφεληθεί το κράτος ως κράτος. Ναι, αυτό είναι το, η περίφημη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Οι πρωταγωνιστές η χώρα μας, δηλαδή ο Μεντεσές, όπως είπε ο κύριος πρέσβης των, των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα Μεντεσές των σχεδιασμών των υπεριαλιστών, σε μια περιοχή που ο πόλεμος είναι πραγματικότητα, που οι συνέπειες του πολέμου με τους χιλιάδες πρόσφυγες που παρεπιπτόντως τους έχουν εγκλωβισμένους στη χώρα μας στα πλαίσια της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όλες αυτές οι συνέπειες δεν γίνονται για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Δεν έχουμε συμφέρον από τους άξονες με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Δεν έχουμε συμφέρον από την προσπάθεια που κάνει η ελληνική ολιγαρχία να πάρει μερίδιο από την πίτα που μοιράζεται, από τις σφαίρες επιρροής που μοιράζονται με το αίμα των λαών, γιατί και το αίμα και του δικού μας λαού δεν βρίσκεται σε ασφάλεια, δεν είμαστε έξω από τον κίνδυνο συνολικότερων αναταράξεων, γιατί εκεί μας οδηγούν, αν θέλετε, όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί και ο ρόλος σημεοφόρου που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του Τσίπρα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σοφιανέ. Την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες ημέρες, είχα διαβάσει μια είδηση για καταγγελίες που είχε κάνει το κόμμα σας για συνακουράσεις. Και σήμερα οι καταγγελίες οδήγησαν την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από την Εισαγγελία Πρωτορικών της Αθήνας, και δεν είναι και η πρώτη φορά που το καταγγέλλεται αυτό. Είναι το τρίτο κρούσμα, γενικευμένο κρούσμα συνακροάσεων, το οποίο συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Το θέμα το έχουμε αναδείξει και έχουμε ζητήσει και μέσω της Βουλής απαντήσεις, πέρα από τις αρχές, τις συγκεκριμένες για τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Δεν είναι, να το πω έτσι, δευτερεύον θέμα τριτεύον. Μιλάμε για την παραβίαση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ενός πολιτικού κόμματος, που οι συνακροάσεις μπερδεύουν και άλλα κόμματα. Άρα οι πιστικές απαντήσεις δεν έχουν δοθεί και πρέπει να δοθούν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Καλή επιτυχία στον αγώνα για το Δήμο. Και να καλέσουμε τους ακροατές σας στα συλλαλητήρια της Πέμπτης ενάντια σε αυτή τη συμφωνία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ καληνύχτα. Καλό βράδυ.